Παναγιωτοπούλου Κασιώτου. Θα ήθελα παρακαλώ το Συμβούλιο να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Παναγιωτοπούλου Κασιώτου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά η άνηση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον τομέα της μισθωτής απασχόλησης, ήδη έχει εγκριθεί βασική νομοθετική διάταξη κάποιες οδηγίες που προβλέπουν ίση μισθολογική μεταχείριση και ίση πρόσβαση στις εργασίες, ισότιμη πρόσβαση στις εργασιακές συνθήκες και στην κατάρτιση. Βέβαια, ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurostat. Φυσικά, για να χαραχθούν κάποιες πολιτικές, χρειάζονται ποιοτικά στοιχεία που θα καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πρόσφατη συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων, που θα λειτουργήσει στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά την εργατική νομοθεσία, το Συμβούλιο μπορεί να δρά μόνο με βάση μια νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους ανοιχτής συνεργασίας για τη στρατηγική σε ό,τι αφορά την εργασία. Φυσικά, έχουμε και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Flexicurity, την ευελιξία και την ασφάλεια. Και εκεί αναφέρεται ρητά η ισότητα των δύο φύλων ως θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Αρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007, αποφάσισε να λειτουργήσει ένα είδος συνασπισμού των οικογενειών που θα είναι μια πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιση των πρακτικών στο θέμα της πολιτικής της οικογένειας. Σε ό,τι αφορά την προάσπιση της μητρότητας και τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις σημαντικές οδηγίες που ήδη εγκρίθηκαν σε ό,τι αφορά τις γονικές άδειες και την προστασία των εγγύων γυναικών ή των μητέρων στον εργασιακό τους χώρο. Κυρία Παναγιωτοπούλου, για συμπληρωματική ερώτηση.